Καλησπέρα κύριε Δρόσο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της ΠΟ. Θα θέλετε να μας πείτε για τα μέτρα φέτος και πώς πάει μέχρι τώρα η κίνηση. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο δειλά-δειλά με αυτά τα μέτρα που βάλανε. Βέβαια τα τηράμε όλα. Όλοι οι επιβάτες που έρχονται είναι με τις μάσκες. Έχουμε αντισηπτικά, αν δείτε, παντού σε όλο το πλοίο. Υπάρχει θερμομέτρηση το πρωί σε όλους τους επιβάτες προτού μπουν στο πλοίο. Εάν βγει κάποιος που είναι λίγο παραπάνω στη θερμοκρασία, δεν τον βάζουμε μέσα και ενημερώνουμε το λιμενοπλοίο. Το παλεύουμε δηλαδή όσο μπορούμε το καλύτερο. Λίγο η σεζόν πήγε πολύ πίσω. Είναι αρκετά. Ναι, και αυτό είπαμε. Βγήκαμε όχι όλα τα πλοία, όσα βλέπεις εδώ, σχεδόν τα μισά. Δειλά-δειλά να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί και οι άδειες που μας δώσανε δεν είναι όλο το πλοίο όπως ήταν παλιά. Είναι το 60% μόνο μπορούμε να βάλουμε μέσα. Το παλεύουμε έστω να βγάλουμε τα έξοδα. Αυτό είναι σε όλους τους επαγγελματίες. Τα έξοδα κοιτούν να μην μείνουν άνεργοι από τις επαγγελματικές δουλειές. Πιο πολύ βγήκαμε για το προσωπικό που δεν είχε να δουλέψει. Είναι 5 ανθρώποι εδώ μέσα που απασχολούνται. Και προσπαθήσαμε, βγήκαμε να έχουν και αυτή δουλειά, να έχουμε και εμείς κάτι, έστω να μην μπαίνουμε. Μετά από 3 χρόνια που έχει φτιαχτεί εδώ το λιμάνι μας, τι έχετε να πείτε? Τώρα το φτιάξανε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τις αρχές και περιμένουμε να μας βάλουν ρεύματα για να μην δουλεύουν οι γεννήτριες στο πλοίο όλη τη νύχτα. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με γεννήτρια? Με γεννήτρια του πλοίου. Και θόρυβο κάνει. Τι σας έχουν πει γι' αυτό, πότε ήταν έτοιμα? Πολύ σύντομα, αλλά δεν γνωρίζουν πότε. Δεν γνωρίζουν πότε. Εγώ θα σας ευχηθώ τους επόμενους 2 μήνες να πάτε καλύτερα και να έχουμε την υγεία μας. Μακάρι και εμείς το ευχόμαστε αυτό το πράγμα. Να είστε καλά. Ρίγα μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι μας, ανακαινισμένο, ανανεωμένο, μετά τον καταστροφικό σεισμό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη τη Δημοτική Αρχή, και την τωρινή και την προηγούμενη, για το έργο. Αν και καθυστέρησε λιγάκι λόγω συγκυριών, συγχαρητήρια και μπορούμε να βάλουμε και λίγα ακόμα περισσότερα λουλούδια. Ακόμα δεν έχει τελειώσει, πιστεύω. Πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να νοιαστούμε όλοι για το νησί της ΚΟ, για το καλύτερο. Εγώ θέλω να πιστέψω ότι είναι ένα από τα ωραίτερα από τα δωδεκάνησα το λιμάνι της ΚΟ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά στα νέα παιδιά που βοηθάνε. Να είστε καλά, καλό πρωί. Φιλάκια πολλά και καλό καλοκαίρι. Και για κανένα σέρφ να έρθουμε. Όπως μας είπε και ο κύριος, ευχαριστημένος, περπατάει σήμερα απάνω στο ανακαινισμένο μας λιμάνι. Όπως είπε και στην προηγούμενη και στην τωρινή αρχή, ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο. Και όσους εργάστηκαν εδώ.